ένας 24χρονος Αθήγανος. Όμως η διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα, ήταν τόση πολύ δύσκολη, ψυχοφθόρα για την Ειρήνη. 4,5 ώρες Μάριον κατέθεται και απαντούσε στις ερωτήσεις των συνηγόρων, των δύο κατηγορουμένων, 4 οι συνήγοροι. 4,5 ώρες ανελιπώς, αγόγγιστα, χωρίς να χάνει και τα λόγια της, γιατί πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πρόβλημα νοητικής επάρκειας, αντίθετα, είναι πανέξυπνη, έχει αποφοιτήσει με 19 και 5 εντέκατα από το σχολείο της, έχει απλώς μια απάθηση ψυχική και βεβαίως δεν έχει ούτε κινητικά προβλήματα. Κατάφερε, όταν αναρωτιόμασταν και εμείς που παρακολουθούσαμε όσο μπορούσαμε τη διαδικασία, αν εμείς θα τα καταφέρναμε επί 4,5 ώρες συνεχώς να είμαστε εκεί όρθιοι και να απαντάμε σε ερωτήσεις ιδιαίτερα δύσκολες, ιδιαίτερα θα έλεγα ψυχοφθόρες, σε λεπτομέρειες έμπαιναν οι συνήγοροι. Καλλιόπη, παρακολουθώ από χθες τις λεπτομέρειες που δίνεις στο ρεπορτάζ σου έτσι για την κατάθεση αυτής της κοπέλας που έχει υποστεί τα όσα έχει υποστεί και τώρα τα ξαναβιώνει και τη ζητούνται και λεπτομέρειες και μας δίνεις ακριβώς το προφίλ. Βλέπουμε φορά, εκεί και τις γυναικείες οργανώσεις, γιατί διαβάζουμε εντωμεταξύ και διάφορα πανό που έχουν αναρτηθεί, διότι και στην περίπτωση της Ελένης Τοπαλούδη, αλλά και τώρα υπάρχει και το θέμα της γυναικοκτονίας και του βιασμού και όλο αυτό το πακέτο. Βέβαια. Βέβαια. Και αυτό φυσικά ένας λόγος πολύ σημαντικός ότι κατάφερε και άντεξε αυτές τις ώρες μέσα στην αίθουσα η Ειρήνη είναι ότι είχε έξω πραγματικά αλληλέγγυες γυναίκες. Το ΜΟΒ είναι εδώ από τη Δευτέρα, η Οργάνωση Γυναικείων Δικαιωμάτων και η Αντιφασιστική Κίνηση της ΚΟ. Και εμψυχών, γιατί μέσα στην αίθουσα, πρέπει να σου πω, Μάριον, κυρίες και κύριοι, μόνο η δικηγόρος της είναι απέναντί της, που έχει βεβαίως μια καλή σχέση, πολύ καλή, αλλά η μητέρα, ο πατέρα, η αδελφή της έξω από το δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε πώς είναι για ένα 21χρονο κορίτσι να τελεί κάτω από αυτό το καθεστώς. Το αποτέλεσμα το είδαμε το βράδυ της ίδιας μέρας, 5 και τελείωσε η ακροματική διαδικασία. Αισθάνθηκε δυσφορία πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο με την οικογένειά της, ταχυκαρδία. Οι γονείς της πραγματικά υποχρεώθηκαν και καλά έκαναν, πήγαν στο νοσοκομείο της ΚΟ εδώ στο Ιπποκράτειο, όπου της πρόσφεραν πρώτες βοήθειες και διέγνωσαν μια κρίση πανικού. Πού βρισκόμαστε λίγο, τώρα? Γιατί ξέρεις να ρωτιόμαστε. Τώρα, η Ειρήνη έφυγε, να σημειώσω, πήγε στο σπίτι της, δεν είναι εδώ. Περιμένουμε να καταθέσουν μάρτυρες. Ήδη είναι ο δεύτερος μάρτυρας αστυνομικός από την Διεύθυνση Δωδεκανήσου της Ρόδου. Κατέθεσε ήδη ο υποδιοικητής της ασφάλειας. Και το κύριο σημείο έχει να κάνει με την προσπάθεια των συνηγόρων να πετύχουν την ακύρωση της πρώτης κατάθεσης του 24χρονου Αθήγανου. Καθώς όπως ο ίδιος μέσω των συνηγόρων του υποστήριξε, κακοποιήθηκε όσο ήταν στο τμήμα από αστυνομικούς. Κάτι βεβαίως που δεν έκανε δεκτό, που αρνήθηκε ο υποδιοικητής ότι συνέβη. Μάλιστα, σε κάποια χρονική στιγμή του έθεσε και ένα ερώτημα, επιτρέποντος του Προέδρου του Δικαστηρίου, ο 24χρονος του υποδιοικητή. Δεν θυμάστε που μου προσφέρατε, με ρωτήσατε αν θέλω ένα καφεδάκι? Όχι, του είπε, δεν θυμάμαι. Και κάθονται πίσω ακριβώς στο στασίδι, στο τέλος της αίθουσας, και οι δύο, και ο 21χρονος Αλβανός και ο 24χρονος, απλώς παρακολουθώντας όλη την ακροματική διαδικασία. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μέχρι τώρα, γιατί θα έχει μακρύ δρόμο η υπόθεση αυτή και σήμερα δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, πιθανότατα και αύριο, γραμμή, η υπερασπιστική γραμμή στοχεύει στο να αποδείξει ότι δεν ήταν τελικά βιασμός, αλλά η πράξη ήταν συνενετική. Κάτι βεβαίως που κατήγγειλε η μικρή και η οικογένειά της, και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις μαρτυρίες, γιατί και η αδελφή της θα καταθέσει και η μητέρα της θα καταθέσει και η ψυχίατρο. Κλείνοντας, Καλλιόπη, απλά να υπενθυμίσουμε ότι όπως μας έδωσες εχθές, όλα αυτά φέρεται να συνέβησαν 3 μέρες μετά από τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Το επόμενο θύμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Καλλιόπη. Καλημέρα μας. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε λίγο.